Να το πούμε του κύριου Χαράλα Μπουχαϊκάλη, ο οποίος το διοργανώνει με καλεσμένους πάρα πολλούς Έλληνες εινοποιούς, 35 συνολικά εινοποιεία, που έδωσαν βεβαίως απαντήσεις σε επιχειρηματίες για το κρασί, για το πώς πρέπει να το συνδυάζουμε κτλ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το εινοραντεβού στη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια έκθεση εινού που στόχο έχει τη γνωριμία των επιχειρηματιών του νησιού αλλά και των εινόφιλων γενικότερα με τα ελληνικά κρασιά και τις ιδιαίτερες ποικιλίες. Στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι να δώσουμε μια βάση στον ζακυνθινό επιχειρηματία και ζακυνθινό εινόφιλο ότι πρέπει να υποστηρίζουμε την ελληνική αγορά. Να δώσουμε στο ζακυνθινό επιχειρηματία στη διαδικασία να βάλει στο μαγαζί του ποιοτικό καλό ελληνικό κρασί. Και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις άλλες χώρες της κόσμου. Τα 35 εινοποιεία με τους εκπροσώπους τους από όλη την αμπελουργική ζώνη ήταν στη διάθεση των επισκεπτών της έκθεσης για να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Γενικά το κρασί έχει πάρει μια πάρα πολύ ωραία πορεία, γιατί και το ίδιο το κρασί έχει βελτιωθεί, αλλά και εμείς οι εινοποιοί προσπαθούμε να κάνουμε τέτοιες πολύ ωραίες ενέργειες, έτσι ώστε να φτάσει πιο κοντά στον καταναλωτή. Αυτό που κάνουμε σήμερα τώρα είναι να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τόσο τους καταναλωτές όσο και τους εστιατόρες να έρθουν πιο κοντά στα εινοποιεία και να γνωρίσουν και τις ελληνικές ποικιλίες, αλλά και τι δουλειά κρύβεται τόσο στο αμπέλι όσο και στο εινοποιείο. Μια έκθεση σαν αυτή μας δίνει την ευχέρεια ο επαγγελματίας και ο καταναλωτής να έρθει πιο κοντά στο κρασί, να γευτεί το κρασί, να δει τα διαφορετικά κρασιά, πώς αυτό εκφράζεται σε διάφορες περιοχές της χώρας, η ίδια ποικιλία πώς μπορεί να δουλέψει, πώς η παραγωγή κάθε χρόνο βελτιώνονται και γίνονται καλύτεροι και παράγουν πολύ πιο ωραία κρασιά και πώς σιγά σιγά αποκτούμε μια ταυτότητα σαν χώρα στο κομμάτι του κρασιού. Πολλοί ήταν εκείνοι που στάθηκαν στην ανάγκη σωστής προώθησης του ελληνικού κρασιού μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ και πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Βλέπω τους επαγγελματίες ασχολούνται πολύ, το ψάχνουν παραπάνω, να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα εινοποιεία, όχι μόνο τα τοπικά της περιοχής. Και γενικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βασικό χαρακτηριστικό της έκθεσης, η γευσιγνωσία των προϊόντων. Οι ειδικοί εξηγούσαν τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας, αλλά και τα μυστικά του σωστού συνδυασμού της με το φαγητό. Τα τοπικά προϊόντα ενός τόπου πρέπει να τα κοινωνούμε, να τα βγάζουμε προς τα έξω, να τα γνωρίζει ο κόσμος, γιατί είμαστε και ένα τουριστικό νησί και νομίζω ότι το χρειαζόμαστε αυτό. Το εινοραντεβού είναι μια προσπάθεια που θα συνεχιστεί, καθώς όπως τόνισαν οι συμμετέχοντες, μόνο κέρδος μπορεί να φέρει για την τοπική και όχι μόνο οικονομία. Μια πραγματικά σημαντική πρωτοβουλία που ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί. Γιατί ξέρεις, Αντρέα, οι περισσότεροι που ήρθαν και στη Ζάκυνθο, και ενώ από τους συνοποιούς, αυτό επεσήμαναν ότι έχουμε πολύ ωραία κρασιά, τοπικά κρασιά, αλλά και άλλα προϊόντα, τα οποία δεν τα αναδεικνύουμε. Δηλαδή, χάνουμε λίγο στην προώθηση των προϊόντων μας. Αυτό είναι το μόνιμο βάσανο, όχι μόνο για τα κρασιά, κυρίως για τα κρασιά και για άλλα προϊόντα. Αλλά τα κρασιά μας είναι εφάμιλα και καλύτερα πολλών κρασιών του εξωτερικού, γαλλικών ή δεν ξέρω ναι, τι. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε σε απολύτως κάτι. Τίποτα. Μάλλον αυτοί έχουν να ζηλέψουν, αλλά χάνουμε στην προώθηση και στο marketing, ας το πούμε αυτό. Έτσι.
και στις πηγές του εξωτερικού και το πόσο μπορούμε εκεί να το προωθήσουμε το ελληνικό προϊόν και δει το κρασί. Μέσα από εκθέσεις που δίνουν την ευκαιρία και σε επιχειρηματίες και να δοκιμάσουν και να ρωτήσουν και να διαλέξουν καλά κρασιά για να βάλουν μετά και στα μαγαζιά τους, δίνεται η ευκαιρία να κινηθεί λίγο καλύτερα όλο αυτό.